ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Καλημέρα. Καλημέρα Χρήστο, καλημέρα Έλληνα, καλημέρα και στους Σοκράτες. Καλημέρα Θωμά. Τι κάνετε? Καλά, στον αγώνα. Μας παρουσιάσατε πολύ ωραία πράγματα και βλέπω ότι είχαν και πολύ θετική ανταπόκριση από το κοινό, μια και είναι ιδέες που μπορούν λίγο να πάνε ένα βήμα παραπέρα την καινοτομία στην Καστοριά. Ναι. Για να τα δούμε λοιπόν αυτά, γιατί πολύ σύντομα θα έχουμε και από εσάς για πρώτη φορά στην Καστοριά καπνιστό τυρί με ξύλο μηλιάς Καστοριάς, Ναι. Για να το εξηγήσουμε λίγο. Λοιπόν, βασικά δεν θα είναι ξύλο μηλιάς Καστοριάς. Τώρα προσπαθούμε να δούμε πώς θα λυθεί αυτό, γιατί υπάρχει ένα θέμα με τα ραντισμένα ξύλα. Υπάρχει ένας νόμος που δεν επιτρέπει να χρησιμοποιηθούν σε καύση ή σε κάπνισμα. Γιατί ουσιαστικά είστε μια, έχετε βιολογικά ουσιαστικά προϊόντα και δεν θέλετε αυτό το να το χαλάσετε, καταλαβαίνουμε. Όχι μόνο, γενικά δεν επιτρέπεται. Δηλαδή, άσχετα αν είναι βιολογικά ή όχι, αλλά θα μπορούσε να γίνει από βιολογικά. Δηλαδή, πού θα την βρούμε την πρώτη ύλη? Από βιολογική καλλιέργεια μήλου. Ναι. Από εκεί να πάρουμε κλαδέματα και να τα κάνουμε. Θα μπορούσαν να υπαρχέσουν όμως αυτές οι ποσότητες για όλη την παραγωγή ή για όλους τους ενδιαφερόμενους? Θα μπορούσε άνετα. Δοκιμές έχουν γίνει, γιατί το κάθε ξύλο έχει το δικό του άρωμα, έτσι δεν είναι? Ναι, αυτά τα ξύλα που έχουμε πάρει αυτή τη στιγμή, δηλαδή το πριονίδι που έχουμε παραγγείλει εμείς, είναι από βιολογική καλλιέργεια με πιστοποίηση. Mm-hmm. Και δεν θα πω ότι ακριβώς από εκεί προέκυψε η ιδέα. Η ιδέα προέκυψε από το Μέτσοβο, όταν είχαμε πάει για να δούμε με τη σχολή πώς παράγεται το Μετσοβόνε. Ναι. Το οποίο είναι κασέρι που το μάθανε αρχικά όταν είχε ανοίξει η σχολή, οι σπουδαστές εκεί πέρα, το είχαν μάθει στην Ιταλία. Λέγεται προβολόνε. Αλλά επειδή είναι pop προϊόν το προβολόνε και δεν μπορούσαν να παράξουν προβολόνε, το κάνανε με τσοβόνε. Το κάνανε με τσοβόνε καπνιστό. Το οποίο κάπνισμα το φτιάχνανε από ξύλα εκεί με τσόβου με οξιές. Ναι. Και με διάφορα κλαδιά που ρίχνανε. Νομίζω ότι το συνηθισμένο κάπνισμα είναι με οξιά, αν δεν κάνω λάθος, έτσι? Το συνηθισμένο είναι με οξιά, ναι. Είναι, βασικά πρέπει να βρεις την ανάλογη οξύτητα που θέλεις στο προϊόν μαζί με το κάπνισμα για να τραβήξεις τον ανάλογο καπνό μέσα. Και να δημιουργηθεί η γεύση ακριβώς που θέλεις να σταντάρεις. Τώρα, με τη μηλιά το έχετε τεστάρει τι γεύση θα έχει πριν το βγάλετε, φαντάζομαι, σίγουρα στην παραγωγή? Θα είναι κάτι πολύ ιδιαίτερο και μοναδικό στην Ελλάδα? Έχουμε τεστάρει κάποια. Θα τεστάρουμε τώρα θα τυποποιήσουμε στην ουσία την παραγωγή για να είναι στάνταρ. Ναι. Σε αυτή τη γεύση που θέλουμε. Γιατί πρέπει να υπάρχει μια σταθερή ποιότητα σε ένα προϊόν για να είναι και εμπορεύσιμο διαχρονικά, ναι. Ναι, θα μπορούσε να είναι βασικά καινοτόμο προϊόν και θα μπορούσε να είναι σήμα κατά τεθέν της Καστοριάς. Από την άποψη αυτή ότι μπορούμε στην ουσία να εκμεταλλευτούμε όλο το κύκλο παραγωγής της Καστοριάς, ναι, και όλη η υπεραξία των προϊόντων, είτε αυτά στην ουσία είναι υπολείμματα. Σωστά, από τα κλαδέματα τα οποία τα καίμε, γιατί αν δεν τα κάψουμε θα δημιουργήσουν προβλήματα με μικρόβια και μικροοργανισμούς και ασθένειες στα ίδια τα δέντρα. Γι' αυτό τα καίμε. Όπως καίμε και τα δέντρα από την κλιματαριά, από τα μπέλια κτλ. Ναι, με την ίδια λογική. Ναι. Εκτός ότι αυτά θα μπορούσαν να χρησιμοποιούν σαν βιοκάψιμο. Δηλαδή θα μπορούσε να υπάρχει ένας Λέβητας, υπάρχουν διάφορα εργοστάσια στην Ευρώπη που λειτουργούν με βιοκάψιμο. Δηλαδή όλα τα κλαδέματα της περιοχής θα κάνουν πριονίδι και τα καίνε για θέρμανση. Mm-hmm. Είτε εργοστάσια είτε τηλεθέρμανση. Έχω δει στην Αυστρία παράδειγμα παρόμοιο πράγμα. Αλλά εκτός αυτού θα μπορούσαμε να τα χρησιμοποιήσουμε σε ένα κλειστό κύκλο παραγωγής, ώστε να εκμεταλλευόμαστε τα πάντα σε κυκλική οικονομία στην Καστοριά. Να μην αφήνουμε τίποτα, να μην πετάμε τίποτα ουσιαστικά. Αυτή είναι η λογική. Ναι, η λογική είναι αυτή, να μην πετάμε τίποτα και να είμαστε καινοτόμοι σε όλα αυτά, δηλαδή καινοτόμοι στις νέες πρακτικές που πάμε να χρησιμοποιήσουμε για την πράσινη μετάβαση στην οποία θα αναγκαστούμε θέλοντας και μην να βρίσκουμε στο μέλλον. Τώρα Θωμά, υπάρχει κάποιος στην Ελλάδα αντίστοιχο με ξύλο μηλιάς ή θα είναι η πρώτη φορά που θα δούμε κάτι τέτοιο? Και να υπάρχει κάποιο αντίστοιχο τυρί με ξύλο μηλιάς, δεν υπάρχει το συγκεκριμένο τυρί, το οποίο Σωστά. είναι πατέντα του δικού μας εργοστασίου.
Οπότε θα είναι μοναδικό. Κάτι μοναδικό σε όλη την Ελλάδα. Και γι' αυτό. Όχι μόνο, γενικά είναι μοναδικό στον κόσμο. Και γι' αυτό το λέμε πολλές φορές για εσάς ότι ψάχνεστε διαρκώς. Δηλαδή δεν μένετε ποτέ ήσυχοι ότι έχουμε αυτά, πάμε καλά, τελειώσαμε. Σκέφτεστε πάντα νέα πράγματα. Έτσι πάτε πολύ μπροστά και εκμεταλλευόμενοι όλα όσα υπάρχουν και στο νομό μας. Κυρίως. Αυτό. Όλα τα πλεονεκτήματα του νομού μας. Αυτό προσπαθούμε, αυτό μάθαμε από τις σπουδές μας και βασικά, Χρήστο, δεν νομίζω ότι είναι κάτι ακριβώς καινοτόμο και πρωτοπόρο, γιατί είναι, αυτά είναι αποδεδειγμένες πρακτικές που ισχύουν σε άλλες χώρες και είναι μπροστά στα μάτια μας και να τις δούμε και να τις εκμεταλλευτούμε, απλά δεν υπάρχει θέληση τόσο καιρό από κάποιους να το κάνουν. Η διάθεση, το κουράγιο πολλές φορές, γιατί οι εποχές είναι πάρα πολύ δύσκολες. Θα είναι πάντως όπως το φανταζόμαστε, τουλάχιστον ένα τυρί που θα πάει πάρα πολύ με το κρασί. Έτσι φαντάζομαι ότι θα είναι ένας φοβερός συνδυασμός και ανυπομονούμε να το δοκιμάσουμε. Θα συνεργαστούμε με τοπικά ημοπία εδώ πέρα, ήδη έχουμε συνεργασία με τον κύριο Στεργιού. Ναι. Οπότε πιστεύω θα ετοιμάσουμε μια γευσηγνωσία. Ήταν κάποια στιγμή, ετοιμάζατε κάτι, αλλά έτυχαν κάποια πράγματα, να δεν κάνω λάθος τότε. Δεν μπορούσε να γίνει μια εκδήλωση. Ναι. Έχει τύχει και τώρα ο κορονοϊός, οπότε είναι λίγο δύσκολα. Και πάνω σε αυτό θα ήθελα να αναφερθώ κιόλας για την άλλη ανάρτηση που είχα κάνει που είχε μεγάλο αντίκτυπο για τους βούβαλους. Εδώ να σταθούμε λίγο, γιατί ξεκίνησαμε χθες να λέμε την Έλληνα εδώ τα Καζάντιμπι, ξεκίνησαμε να λέμε για ωραία πράγματα και είδαμε και το βουβαλίσιο γάλα στην ανάρτησή σου, αλλά και γενικά για τους βούβαλους. Για να πούμε μια κουβέντα και γι' αυτό. Και αυτό είναι αποδεδειγμένη πρακτική, υπάρχει χρόνια. Υπήρχε και στην Καστοριά παλιά η καλλιέργεια του βούβαλου. Ναι. Στις παραλίμνιες περιοχές εκεί τις δικές σας, Πολυκάρπη, Μαύροβο, αν δεν κάνω λάθος, έτσι. Ναι, τα βουβάλια τα χρησιμοποιούσαν για να τραβάνε τα άρωτρα στα χωράφια. Ναι. Δυστυχώς αυτά σιγά σιγά χάθηκαν όταν μπήκαμε στην εκβιομηχανοποίηση της χώρας και όταν ήρθαν. Και εξαφανίστηκαν και τα βουβάλια από την περιοχή. Δεν εξαφανίστηκαν μόνο αυτό ήθελα, από αυτό το λόγο, αυτό ήθελα να τονίσω. Ναι. Υπήρχε μεγάλος πόλεμος από την κυβέρνηση ενάντια στους κτηνοτρόφους να βγάλουν τα ζώα από τα χωριά. Ναι. Δεν επιτρέπονταν ζώα στα χωριά. Όπως και δεν επιτρέπεται αυτή τη στιγμή, ναι. Συγκεκριμένα στην περιοχή που ζω εγώ στην Πολυκάρπη, απέναντι από το σπίτι μου παλιά έβλεπα πεντακάθαρα τη λίμνη και ερχόταν και φλαμίγκο σε εκείνη την περιοχή. Mm-hmm. Και τώρα είναι γεμάτο βατσινιές και δεν βλέπουμε στα 15-20 μέτρα. Από τη στιγμή που δεν υπάρχει δραστηριότητα και δεν υπάρχουν οι βούβαλοι στην περιοχή, έγινε άγρια η περιοχή, έτσι. Ναι, όταν πήγα. Υπάρχουν διάφορες προτάσεις που ανά τόσο τις προωθούμε εμείς στους αρμόδιους φορείς. Και όταν είχαμε βρεθεί με τον κύριο Σαββόπουλο να συζητήσουμε για την απολιγνητοποίηση ο Αγροτικός Σύλλογος Καστοριάς, είχαμε θέσει στον κύριο Σαββόπουλο κάποια ερωτήματα για το πώς προτίθενται να προχωρήσουν σαν περιφέρεια με προγράμματα αναπτυξιακά και του είχαμε ζητήσει να μας φέρει σε επαφή είτε με ανθρώπους που θέλουν να αλλάξουν. Παράδειγμα, μας είχαν πάρει πολλοί γουναράδες τηλέφωνο και μας ζητούσαν να δραστηριοποιηθούν στην γεωργική παραγωγή και στην κτηνοτροφία. Μάλιστα, ναι, το θυμάμαι αυτό, ναι. Τον είχαμε ζητήσει να διοργανώσει ίσως μια ημερίδα κάτι για να μας φέρει σε επαφή με όλους αυτούς τους ανθρώπους και να πούμε εμείς σαν επαγγελματίες του χώρου ποια είναι τα καλύτερα πεδία ανάπτυξης. Και του είχαμε θέσει και το θέμα για τους νεροβούβαλους. Εκεί ο είναι ξεχωριστό είδος οι νεροβούβαλοι, είναι δηλαδή ένα, θα λέγαμε, ένας τύπος βουβαλιού ή είναι ο τύπος γνωστός που μιλάμε πάντα για τα βουβάλια? Όχι, είναι ο τύπος ο γνωστός, απλά τα βουβάλια δεν έχουν αδένες για να υδρώνουν τόσο πολύ ώστε να αντέξουν τη ζέστη και γι' αυτό το λόγο πρέπει να μπαίνουν στο νερό. Μάλιστα. Το χαρακτηριστικό του βούβαλου είναι ότι τρώει τα καλάμια. Mm-hmm. Εκτός δηλαδή από την αυτοφυλάσσιση γύρω-γύρω τρώει και τα καλάμια στη λίμνη. Και θα μπορούσε να συντηρήσει και να καθαρίσει όλη τη λίμνη της Καστοριάς. Να μην υπάρχει καλάμι. Αυτό το θέλουμε όμως, γιατί εδώ μήπως μπλέξουμε οικολογικές οργανώσεις και τα λοιπά. Το θέλουμε το καλάμι ή δεν το θέλουμε? Γιατί υπάρχει και η περίφημη σωστή διαχείριση των καλαμιών. Δεν ξέρω αν με αυτό ανατρέπουμε ισορροπίες. Τουλάχιστον στις κατοικήσιμες περιοχές, Χρήστο, υπάρχει νόμος που λέει ότι θα πρέπει τα καλάμια να διαχειρίζονται και να περιορίζονται όσο το δυνατόν περισσότερο. Λόγω για κουνούπια, για τέτοια. Ναι.
στην Πολυκάρπη συγκεκριμένα, το δημοτικό σχολείο είναι ακριβώς δίπλα από τη λίμνη. Και εκείνη, εκείνη η περιοχή κάποτε δεν υπήρχε καθόλου καλάμι, βλέπαμε τελείως την Καστοριά και τώρα δεν μπορούμε να δούμε από το σχολείο τη λίμνη. Μάλιστα, μάλιστα. Και εκεί εννοείται πηγαίνουν σχολείο τα παιδάκια μας και το καλοκαίρι γίνεται χαμός, δηλαδή δεν μπορείς να κάτσεις έξω, τα ακούς και τα κουνούπια, ακούς ένα συνεχές βουητό. Τι χρειάζεται για να ξαναέχουμε νεροβούβαλους στην λίμνη? Να πω και αυτό. Επίσης τα κουνούπια κάνουν μεγάλη ζημιά και στις αγροτικές καλλιέργειες. Δηλαδή όλα τα χωράφια που είναι δίπλα δημιουργούν ασθένειες στα μήλα, στην ντομάτα. Ναι. Υπάρχει ένα είδος κουνουπιού, του ταψολούτα λέγεται, που καταστρέφει ολοκληρωτικά την καλλιέργεια ντομάτας. Μάλιστα. Τώρα τι πρέπει να γίνει για να έχουμε δραστηριότητα με νεροβούβαλους στη λίμνη? Αυτό ήθελα να πω. Όταν θέσαμε το θέμα στο κύριο Σαββόπουλο, μας ενημέρωσε ο κύριος Σαββόπουλος ότι ένας κτηνοτρόφος στην Καστοριά είχε προσπαθήσει να φέρει νεροβούβαλους, ο Δημήτρης ο Γαλάνης συγκεκριμένα. Ναι. Και του είχαν απαγορεύσει να φέρει για λόγω του ότι δεν υπήρχε μελέτη βοσκοϊκανότητας για να ξέρουμε πόσους βούβαλους μπορεί να συντηρήσει. Ποιος αποφασίζει γι' αυτό, Θωμά? Δεν ξέρω ποιος αποφασίζει, αλλά έχω επικοινωνήσει με τον Δημήτρη τον Γαλάνη. Ναι. Ο Δημήτρης ο Γαλάνης τους πήγε την μελέτη βοσκοϊκανότητας και το επόμενο κόλλημα που βρήκε ήταν η αντίδραση από το αεροδρόμιο ότι έπρεπε να είναι 9 χιλιόμετρα μακριά τουλάχιστον από το αεροδρόμιο, δηλαδή, για να μην δημιουργούνται μύγες και να μην φέρνουν πουλιά και να μην πέφτουν τα αεροπλάνα. Κοιτάξτε τώρα τι γίνεται, ρε παιδιά. Πρέπει να είναι μια δραστηριότητα μακριά από το αεροδρόμιο σε τέτοια απόσταση. Γιατί ο βούβαλος μπορεί να φέρει. Όχι ο βούβαλος, γενικά τα ζώα. Γενικά τα ζώα, ναι. Αυτός ο ελληνικός νόμος. Ναι, γιατί να καταλήξω. Θα φέρουν αμύγες, οι μύγες θα φέρουν πουλιά, τα πουλιά θα μπουν στις φτερούγες των αεροπλάνων και θα πέφτουν τα αεροπλάνα. Προσέξτε να δείτε τι γίνεται πραγματικά. Ναι, αλλά πού είναι το κόλλημα τώρα? Αυτός είναι ελληνικός νόμος και σε όποια υπηρεσία έχουμε πάει στην περιφέρεια, μας αναφέρει ότι είναι ευρωπαϊκός νόμος. Εγώ πριν κάποια χρόνια είχα κάνει ένα ταξίδι στην Ελβετία. Όταν προσγειωθήκαμε στη Ζυρίχη, δίπλα από το αεροδρόμιο της Ζυρίχης έχει στάβλο με αγελάδες και ακριβώς στην περίφραξη του αεροδρομίου βοσκούσαν οι γελάδες. Πώς στη Ζυρίχη δεν πέφτουν τα αεροπλάνα και πέφτουν στο Άργος οριστικό που έχουμε ένα αεροπλάνο το μήνα? Μην είσαι υπερβολικός, έχουμε πυκνότερη σύνδεση. Όταν τουλάχιστον τα πράγματα πηγαίνουν καλά. Λοιπόν, θέλω να πω ότι είναι στο χέρι καθαρά της περιφέρειας πώς θα κινηθεί και της περιφέρειας και εγώ σου λέω ότι ξεπερνιόνται αυτά τα ζητήματα. Υπάρχει ενδιαφέρον, βλέπεις, ότι μπορούμε να ξαναδούμε νεροβούβαλους στην Καστοριά? Ναι, υπάρχει ενδιαφέρον. Υπάρχει ενδιαφέρον. Λέω ότι υπήρχε και πριν χρόνια όταν πάλι ο κ. Σαββόπουλος ήταν περιφέρεια. Και τον θέλουμε τον νεροβούβαλο για το γάλα του κυρίως ή και για κρεατοπαραγωγή? Και για κρέας χρησιμοποιείται και για γάλα. Ναι. Έχω βάλει και τα, δηλαδή στην ανάρτησή μου έχω εξηγήσει και τα ωφέλη του γάλακτος, είναι ένα ιδιαίτερο γάλα, το γάλα του βουβαλιού και του κρέατος. Και βλέπω ότι για αυτή την ανάρτηση υπήρξαν πάρα πολλά σχόλια. Δεν περίμενα κι εγώ ότι... Καλέ, μέχρι και ένα σχόλιο από κάπου εξωτερικό που έλεγε «Wow, Beth is in the story!» Ναι. Θέλω να πω ότι με έκανε εντύπωση που τόσοι πολλοί άνθρωποι ενδιαφέρθηκαν για αυτό το πράγμα. Δηλαδή, δεν πίστευα ότι τόσο πολλοί κόσμοι ενδιαφερόταν για αυτό το πράγμα. Νομίζω ότι είναι αυτό είναι που εξηγώ, Χρήστο, ότι είναι μπροστά στα μάτια μας όλες οι λύσεις για την πόλη μας. Ναι. Απλά κάποιες και εμένα δεν θέλουν να τις δουν, δεν θέλουν να τις εφαρμόσουν. Ναι, δεν ξέρω το λόγο. Αλλά υπάρχουν περιθώρια για μεγάλη ανάπτυξη στην Καστοριά. Υπάρχουν και δυστυχώς ή δεν μας ακούνε ή έχουν στο μυαλό τους κάτι άλλο. Δεν ξέρω ποιο είναι αυτό. Πάντως μέχρι στιγμής δεν είναι η ανάπτυξη της πόλης. Άρα λοιπόν, όταν υπάρχει μια καλή ιδέα, πραγματικά θα πρέπει να την αγκαλιάζουν όλοι και οι αρχές πρέπει να διευκολύνουν προτάσεις ωραίες που πάνε τον νομό μας παρακάτω, που τον πάνε ένα βήμα μπροστά. Είναι πολύ εύκολο να γκρινιάζουμε και να μιζεριάζουμε κάθε μέρα. Μπροστά στα μάτια μας. Ναι, και όταν τις έχουμε τις λύσεις μπροστά στα μάτια μας, κάνουμε το οτιδήποτε για να τις αποτρέψουμε. Δεν ξέρω, παράξενα πράγματα αυτά. Ναι, στο χέρι μας είναι να αλλάξει αυτό, γιατί και η λογική είναι ότι όταν μας λένε, δηλαδή όταν βλέπουμε πού πάει κάποια κατάσταση, παράδειγμα όταν βλέπουμε ότι θα ακριβίνουν τα εφόδια στην αγροτική παραγωγή, το μόνο λογικό είναι να κάνουμε ένα συνεταιρισμό και να αγοράσουμε όλοι μαζί τα εφόδια. Ναι.
για να τα πάρουμε πιο φθηνά. Όταν υπάρχει ανταγωνισμός μεταξύ μας και δεν θέλουμε να το κάνουμε αυτό και θέλουμε να υπερισχύει πάντα κάποιος και να ένας στην ουσία δηλαδή μεγαλύτερος παραγωγός να υπερισχύσει των πιο αδύναμων παραγωγών, αυτό δυστυχώς είναι ένας φαύλος κύκλος που οδηγεί, στην υπερανάπτυξη κάποιου και στη μείωση και στην καταστροφή των υπολείπων. Μάλιστα. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Εύχομαι κάποια στιγμή να τα δούμε. Αν το φτιάξετε αυτό, θέλουμε καζάν TB. Δεν ξέρω τι θα κάνετε, με ποιον τρόπο. Ας βγει η μελέτη και η άδεια από την περιφέρεια να μπορούμε να καλλιεργήσουμε βουβάλια και εμείς είμαστε από τις πρώτες ενδιαφερόμενες που θέλουμε να βάλουμε και να εκτρέπουμε βουβάλια, γιατί στους άμεσους στόχους για το μέλλον της επιχείρησής μας είναι το κρέας. Δηλαδή έχουμε ξεκινήσει ήδη καλλιέργεια μοσχαριών εκτροφής ελληνικής κόκκινης φυλής που είναι πάλι της Καστοριάς. Και θέλουμε να βγάλουμε τυποποιημένο κρέας. Κόκκινη φυλή. Κόκκινη φυλή βαθιάς ορίμανσης και μακάρι να μας αφήσουν και τους βούβαλους που να βγάλουμε και όλα τα υποπροϊόντα του κρέατος. Να πάμε πραγματικά πιο μπροστά, ένα βήμα παρακάτω και όχι στα συνηθισμένα. Τι να πω. Βέβαια, μέσα στα μηνύματα, Έλληνα, είδα και ένα να πας για δήμαρχος, του λέει. Για βουλευτής πάει. Κάτσε. Πού να τον πρωτοπάμε, μισό λεπτάκι. Ένας-ένας. Κάτσε εδώ να φτιάξουμε το Κωνσταντιβί πρώτα. Όλα τα συνδυάζει αυτό, δεν έχει ανάγκη. Νωρίς είναι ακόμα για να ξέρουμε. Έτσι, μπράβο. Επίσης, Θωμά, ήθελα να σε ρωτήσω, είπες ότι ψάχνεις βιολογικές μηλιές. Ναι, θα πρέπει να βρούμε κάπως τώρα να κάνουμε. Λοιπόν, Θωμά, θα σε βοηθήσω εγώ σε αυτό, μην ανησυχήσω. Τι έγινε, βρήκε ήδη άκρη. Πρόσεξε να δεις τη γατόνη, έχω δίπλα μου, Θωμά. Λοιπόν, θα τα πείτε μετά στο τηλέφωνο. Επίσης, Χρήστο, δεν ξέρω αν το ξέρει ο κόσμος, εδώ πέρα στην Καστοριά, εκτός τα μήλα, ευδοκιμούν και τα αχλάδια σε κάποιες περιοχές. Μάλιστα. Ανάλογα με την θερμοκρασία, υπάρχει καλλιέργεια στην Καστοριά αχλαδόμηλου. Αχλαδόμηλο? Ναι, είναι ένα ιδιαίτερο αχλάδι που μοιάζει με μήλο. Είναι δηλαδή στρόγγυλο, δεν είναι το συνηθισμένο σχήμα αχλαδιού. Έχει το σχήμα μήλου και τη γεύση του αχλαδιού. Ναι, απίστευτο. Ναι, ακριβώς. Και το έχουμε στην Καστοριά αυτό το πράγμα. Ναι, έχει. Πού είναι όλοι αυτοί, ρε παιδιά, γιατί δεν τα ξέρουμε εμείς αυτά τα πράγματα. Η πρώτη καλλιέργεια αχλαδόμηλου έγινε από τον κύριο Λιούζα. Το Στεφανό. Ναι. Στις καλές εποχές του ΣΥΡΙΖΑ που μαζευόμασταν εκεί στη Δοδόνης, ο Στέφανος πάντα έφερνε τέτοια ωραία πράγματα. Και βιολογικά κρασιά και τσίπουρα μας είχε εκεί πέρα, μη στάξει και μη βρέξει. Λοιπόν, έχει και αυτός βιολογική εκτροφή. Το ξέρω. Επειδή έχουμε επικοινωνία με τον κύριο Λιούζα, θα επικοινωνήσουμε για να δούμε ίσως και από αυτό το ξύλο, μήπως δώσει κάποιο άλλο ιδιαίτερο άρωμα, τι μπορούμε να κάνουμε. Άρα λοιπόν ψαχνόμαστε διαρκώς, Θωμά, είμαστε. Δηλαδή σε πολύ μεγάλη αναμονή να τα δοκιμάσουμε όλα αυτά και πάντα με ωραίες ιδέες να πηγαίνετε την Καστοριά μπροστά. Αυτό θέλουμε. Ευχαριστούμε, Χρήστο. Μακάρι όλες οι καινοτόμες ιδέες να υλοποιούνται. Μακάρι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.